Καλώς ορίσατε στο πρώτο επεισόδιο του I Fact You. Ένα show όπου ο καλεσμένος μπορεί να κερδίσει μέχρι και 1000 ευρώ. Και το I Fact You τι σημαίνει? Γεγονός. Εγώ, γεγονός, εσύ. Okay. Θα υπάρχουν 4 στάδια όπου στο κάθε ένα μπορείς να κερδίσεις ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. Στο πρώτο θα σου ερωτήσω κάποια πράγματα και θα μου πεις αν είναι σωστό ή λάθος. Στο δεύτερο στάδιο θα σου δίνω 3 statements και θα μου λαλείς ποιον πιστεύεις που τα 3 ότι είναι λάθος. Το τρίτο στάδιο είναι multiple choice με 4 ερωτήσεις. Και το τέταρτο στάδιο μπορείς να διπλασιάσεις τα λεφτά σου ή να τα χάσεις όλα. Ωραία. Παιδιά, η αλήθεια με πειράζει να κερδίσω λεφτά, αλλά αρέσκει μου να κερδώ γενικά. So, έχω σου motivation, θέλω να κερδίσω. Φιδιά, πάνε να παίξουμε. Μάλιστα. Στην αρχή θέλω να ρίξεις 2 φορές το ζάρι για να δούμε με πόσα λεφτά θα ξεκινήσεις. Ήρθε μου 4. 4. Και ακόμα μια φορά. 2. Ξεκινάς με 6 ευρώ. Ίσως που τα πιο εύκολα 6 ευρώ που πιάσες στη ζωή σου. Okay. Για να δούμε τα επόμενα όμως, εάν θα είναι εξίσου εύκολα. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο στάδιο, όπου είναι 7 ερωτήσεις που η κάθε σωστή απάντηση αξίζει 15 ευρώ. Okay. Καλά με το κάτω στάδιο. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Οι ελέφαντες μπορούν να πηδήξουν. Σωστό ή λάθος? Ενώ jump. Λάθος. Σωστός. Δεν μπορούν να πηδήξουν. Είναι λάθος. Κέρδισες τα πρώτα 15 ευρώ. Δεύτερη ερώτηση. Ο Elon Musk έχει 7 παιδιά. Λάθος. Ακόμα 15. Στο βίντεο που περπάτησες ξυπόλυτος μέσα στο χιόνι, εδιέκοψες σε ένας άνθρωπος τελειά στην αρχή. Σου είπαν ότι έχεις 5 λεπτά να αφήσεις. Σωστό ή λάθος? Σωστό. Λάθος. Είπες σου 3 λεπτά. Ενδιαφέρον. Τούτο ήταν πολλά specific ερώτηση. Interesting. Πάνε πιο βαθιά. Έχασα 15 ευρώ, παιδιά. Πάμε σε ακόμα μιαν. Προσωπική είναι που έχουν να κάνουν με τα βίντεο σου. Στο βίντεο που έκαμε με τον Elon Musk, στην 5η μέρα ήταν η πρώτη φορά που εμφανίστηκε η αστυνομία στα shorts. Σωστό ή λάθος? Δώσ' μου 10 δευτερόλεπτα να σκεφτώ. Λάθος. Και σε ποια είναι? Νομίζω είσαι στη 2 ή στην 3. Είδα στην 6η. Στην 6η, α. Αλλά πάλι. Σωστός. Wow. Είμαι λάθος, αλλά είμαι σωστός. Πάμε κάτι τώρα σε μια ερώτηση που είχα κάνει με το YouTube. Με το YouTube. Ναι. Το μάστρο μου. Το μάστρο μας. Το μάστρο μας. Hey boss. Ο μάστρος μας, το YouTube, έχει limit 50 βίντεο την ημέρα να upload. Σωστό ή λάθος? Λάθος. You are right. Έχει limit 100 βίντεο. Πιο πολλά. 100 βίντεο την ημέρα. Οκ, πάεις πολλά καλά. Δαμέ, επειδή χάσαμε τον λαρκασμό με πόσα λεφτά εύκολα, έχουμε το δαμέ πόσα εύκολα. Πολλά λεφτά. Για να δούμε με πόσα θα τελειώσεις, τούτο είναι το θέμα. Σε αυτή τη φάση του βίντεο θα ήθελα να ευχαριστήσω το σπόνσορα αυτού του βίντεο, εμένα. Στη Ρωσία, οτιδήποτε με λιγότερο από 10% αλκοόλ δεν χρειάζεται ταυτότητα για να το αγοράσεις. Δεν ξέρω αν στη Ρωσία θέλεις ταυτότητα πρώτα απ' όλα για να αγοράσεις πράγματα. Να πω είναι σωστό. Ήσουν πολύ κοντά επειδή ήταν σωστό μέχρι το 2011. Μετά όμως άλλαξε και έγινε λάθος. Τι μάλα. It is what it is. Μιας και στα βίντεο σου έχεις να κάνεις πολλά με την ανθρωπίνη αντοχή, τις ανθρωπίνες δυνατότητες. Τάχα. Έστω, οι ανθρώποι έχουν πιο υψηλή αντοχή από τα περισσότερα ζώα ξηράς. Σίγουρα όχι. Και όμως έχουν. Ονομάζεται persuasive hunting και λόγω του μηχανισμού που μας κάνει να υδρώνουμε, μπορούμε να αντέχουμε για πολύ περισσότερη ώρα από άλλα ζώα. Οπότε, εάν κάτι είναι πιο αργό που σε, Λοιπόν, συμπλήρωσες τον πρώτο γύρο με 66 ευρώ. Τώρα πάμε στο δεύτερο γύρο, όπου για κάθε σωστή απάντηση θα κερδίσεις 25 ευρώ. Παιδιά, ένας μισός στην Κύπρο, 40 ευρώ την ημέρα να δουλέψει 8 ώρα. Μπορεί και 50. 50, βγάλαμε τη σήμερα. Σε αυτό το σημείο θα σου λέω 3 προτάσεις, 3 statements. Και θέλω να μου πεις ποια από αυτές τις προτάσεις είναι λάθος. Alrighty. Θα ξεκινήσουμε από κάτι που είναι προσωπικό, σχετικά. Αρέσκει μου το προσωπικό. Το πρώτο είναι, τα γενέθλια του editor σου, του Τσάκη Ελέν, είναι στις 3 Νοεμβρίου. Έφτιαξες το YouTube channel σου στις 12 Μάρτη του 2019. Το βίντεο που έφτιαξες που πήγες με την Αμερική από τη μια πλευρά στην άλλη, ταξίδεψες πάνω από 2.500 μίλια.
Μπορεί τα γενέθλια του editor μου, ξέρω ότι είναι τον Ιόβρη, ή να είναι τις 9 ή τις 3. So, νομίζω ότι είναι σωστό. Αλλά που, από ό,τι θυμούμε, το ότι ξεκίνησα το YouTube channel μου στις 12 του Μάρτη το 2019, νομίζω είναι αλήθεια. Αλλά νομίζω το λάθος είναι ότι ταξίδεψα πάνω από... 2.500 μίλια. Μπορεί να είμαι λάθος, άμα μπει την απάντηση είναι να φανώ τέλεια αλήθειος, αλλά έτσι έχω μέσα στο νου μου, παιδιά. Λοιπόν, είσαι έτοιμος να ακούσεις την απάντηση. Η αλήθεια είναι ότι ταξίδεψες 2.540 μίλια, δεν κάνω λάθος. Πάντως ήταν λίγο πιο πάνω. Ποιο είναι το λάθος, τα γενέθλια του editor μου. Ναι, είναι την πρώτη του Νοέμβρη. Την πρώτη του νιώθω. Φάρηκα τέλεια αλήθειος, αλλά είναι αλήθεια, παιδιά. Έτσι είμαι που τα αλήθεια αλήθειος. Τον το παιχνίδι κάνει expose πόσο αλήθειος είσαι. Stupid. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Η γλώσσα που μιλάω παραπάνω πληθυσμό στη γη είναι τα Κινέζικα. Οι πιγκουίνοι έχουν γόνατα και οι Ιαπωνέζοι οδηγούν στην αριστερή πλευρά. Επειδή φαίνεται ότι η γλώσσα είναι τα αγγλικά πιο μεγάλη λογικά, να πω ότι οι πιγκουίνοι δεν έχουν γόνατα. Η απάντηση είναι λάθος. Είναι η πρώτη. Η πρώτη γλώσσα παλιά ναι, ήταν τα κινέζικα, αλλά λογικά λόγω της παγκοσμιοποίησης κλπ. Επέρασαν το για λίγο τα αγγλικά, για περίπου 200 κάτι με 300 εκατομμύρια. Πρόσφατα. Πρόσφατα, ναι. Wow. Πάμε στο επόμενο. Είμαι embarrassed, guys. Ντρέπομαι. Συγγνώμη αν νόμιζες ότι είμαι πιο έξυπνος. Συγγνώμη που σου έκαμε τρόπουλα τα expectations σου. Αλλά είδες την πραγματικότητα. Η ντομάτα είναι φρούτο. Τα κυπριακά είναι πιο κοντά στα αρχαία ελληνικά παρά τα μοντέρνα ελληνικά. Και το γιογιό είναι η ιαπωνική κατασκευή. Εγώ μπαρε, επειδή ως τώρα άμα σκέφτουμε κάμω τα λάθος, θα σκέφτουμε να πω σίγουρα τα γιογιό. Αν δεν γιώνουμε. Τα γιογιό είναι το λάθος. Είσαι σωστός. Είδες, άμα σκέφτεσαι βρίσκεις το λάθος. Άμα πάεις με κουντουρού. Τα γιογιό είναι ελληνική κατασκευή της αρχαιότητας. Πάμε στο επόμενο. Ο Elon Musk άφησε το Stanford μετά από 2 μέρες. Ο Elon Musk έκαμε found την Tesla, ξεκίνησε την Tesla δηλαδή. Και ο Elon Musk ονόμασε έναν από τα παιδιά του με το όνομα ενός χαρακτήρα από κόμιξ. Ο Elon Musk έκαμε drop out που το Stanford μετά από 2 μέρες. Έχει chance να είναι το. Ο Elon Musk είναι εκείνος που έκαμε found τη Tesla, από ό,τι ξέρω. Απλά ήβρεν άλλους που έκαμε, ήταν founders πριν και απλά δουλεύκαν μαζί, νομίζω. Άρα νομίζω εκείνον είναι το λάθος. Και όμως ο Elon Musk δεν έκαμε found τη Tesla. Αν έρχεσαι δαμε και μου έλαλε, κέρδισα όλες τις ερωτήσεις του Elon Musk. Απλά τούτο θέλω να ξέρετε παιδιά, αν έχασα τις άλλες δεν πειράζει. Αλλά κέρδισα τις ερωτήσεις του Elon Musk. Και πάμε στην τελευταία ερώτηση αυτού του γύρου. Ο μεγαλύτερος μαραθώνιος που έτρεξε κάποιος χωρίς να σταματήσει ever ήταν 560 χιλιόμετρα. Η Γαλλία έδωσε το άγαλμα της ελευθερίας στην Αμερική και ο Παρθενώνας επήρε το 100 χρόνια για να χτιστεί. Πάλι είναι κάτι που δεν έχω ιδέα. Άρα να πω το μεσαίο, ότι η Γαλλία έδωσε στην Αμερική το άγαλμα της ελευθερίας. Αυτό που απάντησες είναι... λάθος. Να πάω να κάνω research, ούτε που έκανα λάθος να βελτιωθώ, υπόσχομαι. Μπορεί να είμαι βλάκας, αλλά προσπαθώ να γίνω πιο λίγο βλάκας. Το statement το οποίο είναι τα λάθος ήταν ότι ο Παρθενώνας επήρε 100 χρόνια να χτιστεί. Παραπάνω χρόνια. Ήταν πιο λίγα. Πιο λίγα. Ήταν πολλά πιο λίγα. Άτε ρε. Ναι, surprisingly ήταν πολλά πιο λίγα. Οι προγόνοι, αρχαίοι μου προγόνοι. Λοιπόν, φίδια, συμπλήρωσες το δεύτερο σου γύρο με 116 ευρώ. Όμως, μπορούν όλα να αλλάξουν, καθώς στον τρίτο γύρο για κάθε σωστή απάντηση παίρνεις 90 ευρώ. Και είναι 3 ερωτήσεις. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Αν κάνω και τις 3 σωστές με 300 ευρώ που δάμε. Μπορεί να φύγουμε 600 αν το αμπιέσαι στα διπλάσια. Okay. Πάμε στην πρώτη ερώτηση που πάλι έχει να κάνει με το YouTube. Ο δεύτερος YouTuber που χτύπησε ever το 1 εκατομμύριο subscribers ήταν ο Α, Fred, Β, Smosh, Γ, Ray William Johnson, Δ, Νίκα Χίγα. Να πω το μόνο που ξέρω, Smosh. Αυτό που απάντησες είναι... λάθος. Ο πρώτος που το χτύπησε ήταν ο Fred, ο δεύτερος ήταν ο Νίκα Χίγα, μετά ήταν η Smosh η τρίτη, μετά ξέρω ο τέταρτος ήταν κάποια μουσικά channels κλπ. Και ο Ray William Johnson ήταν πολλά πιο κάτω. Δυστυχώς μόλις έχασες 90 ευρώ, αλλά τούτο δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να πιέσεις ακόμα 180 σε τον γύρο. Ναι, όπως το έθεσες ακούγεται ωραίο. Ακούγεται πιο ωραίο, ναι. Πάμε στην επόμενη. Ποιο από τα ακόλουθα δεν είναι μούρο, δηλαδή μπέρι. Α, μπανάνα. Β, φράουλα. Γ, αβοκάντο. Ή Δ, μελιτζάνα. Η φράουλα. Αυτό που απάντησες είναι... σωστό! Κι όμως, το στρόμπερι δεν είναι μπέρι. Είσαι πολλά surprise που το ήβρα εδώ.
Η αλήθεια ναι. Η αλήθεια όντως είμαι surprised. Δεν το πιστεύει. Και η τελευταία ερώτηση αυτού του γύρου ήταν: στο βίντεο που έκαμε με το βιολί, πώς έλεγαν το δάσκαλο του βιολιού σου? Α. Ανδρέας. Β. Πέτρος. Γ. Παναγιώτης. Δ. Περικλής. Ο δάσκαλος του βιολιού μου ήταν η Ελίνα εμένα. Ήταν του Νασίμ ο δάσκαλος του. Αλλά να προσπαθήσω να σου πω τον δάσκαλο του Νασίμ. Λοιπόν, ένα λεπτό. Πριν πούμε κάτι, η συγκεκριμένη ερώτηση ήταν που το παιδί τσαμε. Λοιπόν, αυτός ήταν ο παραγωγός του όταν έκανε το βίντεο. Οπότε, ας πούμε, ο δάσκαλος του Νασίμ. Του Νασίμ. Αλλά σε ερώτηση. Να πω Παναγιώτης. Μπορεί να είμαι λάθος, ρε παιδιά, δεν έχω ιδέα. Αλλά νομίζω είναι Παναγιώτης. Και είναι... σωστό. Λοιπόν, σε αυτό το γύρο συγκεντρώσεις 180 ευρώ πουλάκια. Άρα συμπληρώνεις και τον τρίτο γύρο με 296 ευρώ. Πώς είναι να μου τα στείλεις το Revolut? Ναι. Να συρρευτώ, παιδιά, να ξέρουμε πώς να έρθει το ρευστό. Αλλά μπορείς να τα διπλασιάσεις και να τα κάνεις 582. Όχι. 592. Τέλος πάντων. Αλλά μπορείς να τα διπλασιάσεις και να πάεις στα 592 ευρώ. Που ακούγεται πολλά πιο ωραίο, πιστεύω. Για σένα. Για μένα όχι. Εγώ είμαι ο σπονσόρας του βίντεο, για μένα όχι. Για σένα όμως. Είτε να τα χάσεις όλα. Άρα δεν μπορώ να σταματήσω, δηλαδή. Νομίζω είσαι κάποιος που παίρνει ρίσκα. Συμφωνώ. Οπότε, τι θα γίνει? Θα σου φέρω δύο κουτιά και έναν άλλον άτομο θα είμαι στη θέση μου. Μπορείς να ρωτήσεις αυτόν τον άτομο ό,τι θες μέσα σε 30 δευτερόλεπτα και μετά τα 30 δευτερόλεπτα θα πάρεις μια απόφαση. Εάν θέλεις να κρατήσεις το δικό σου κουτί ή να το ανταλλάξεις με το κουτί του άλλου. Ο σκοπός σου είναι να καταλήξεις με το κουτί που έχει έναν αντικείμενο μέσα. Λοιπόν, είσαι έτοιμος για τον Double or Nothing? Ναι, πρώτα θέλω να πω ότι ο λόγος που είμαι έτσι καραγκιόζης, παιδιά, επειδή κάνουμε άλλο βίντεο, Hunger Games in real life, so, συνήθως δεν είμαι τόσο καραγκιόζης. Είμαι καραγκιόζης που μέσα, όχι που έξω πάντα. Ωραία, πάμε παρακαλώ. Εδώ θα δείτε τώρα για μια στιγμή το sponsor του βίντεο, Vladencil LTD. Και εδώ. Άνοιξε, δεν διέχει μέσα. Λίγα μάθηκα μου. Οκ. Δείξε μου, τζις μου στην τούτη που τα έχει μέσα. Είσαι σίγουρος? Ναι. Τι είσαι μέσα? Έχει χαρτί. Τι χαρτί? Άσπρο χαρτί. Παιδιά, η αλήθεια, δεν μπορώ να το σκευάσω, so, να πάω τούτο. Καλέω το τούτο. Φιδία, η απόφασή σου ήταν το πράσινο κουτί. Κλειδώνω. Κλειδώνεις, είσαι σίγουρος 100%. 100%. Εάν αυτό το κουτί περιέχει ένα κομμάτι χαρτί, τότε κερδίζεις 592 ευρώ. Εάν όμως δεν έχει, τότε τα χάνεις όλα. Και επίσης αν έχει ο κείμενος δεν θα πληρωθεί. Οκ. Εμπό μισό του πάω καλές τα λεφτά. Έχω 10 παιδιά. Λοιπόν. Οκ, για να δούμε. Για να δούμε. Άνοιξε το κουτί. Όχι. Νιώθω ότι έχει κόλλα! Κάρτισα 592 ευρώ! Άντε γεια μου! Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe για το επόμενο επεισόδιο! Και δέτε και τούν το επεισόδιο που να βγει το επόμενο. Ελπίζω στα επόμενα επεισόδια να επενδύσουν λίγο παραπάνω στην ποιότητα των κουσικιών. Χρειαζόμαστε για το περιβάλλον και ανακυκλώνουμε τη σκούτη. Ναι.